τι ανάγνωση κάνετε, γιατί πάντα το ΚΚΕ κάνει βαθιές αναλύσεις στα δρόμενα. Ήρθαν στο προσκήνιο τα θέματα όλα, τα εθνικά μας θέματα, και με Αλβανία και με τα γειτονική χώρα την Βόρεια Μακεδονία και με την Τουρκία. Να ξεκινήσουμε τώρα από την πρόεδρο της γειτονικής χώρας, η οποία αυτό ανακηρύχθηκε σε Μακεδονία. Ναι. Όπως θυμάστε, είχαμε τοποθετηθεί από την αρχή ενάντια σε αυτή τη συμφωνία. Εκεί είχαμε πει ότι δεν λύνει κανένα θέμα. Δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα μεταξύ, τα θέματα που υπήρχαν και ίσως υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών. Ήταν και είναι μία συμφωνία νατοϊκής σκοπής και αυτό τότε δεν το έλεγε κανείς παρά μόνο τον ΚΚΕ. Σήμερα επιβεβαιωνόμαστε. Δεν έλυσε κανένα θέμα, έγινε μόνο για να διευκολυνθεί, να ανοίξει ο δρόμος για να ενταχθεί η γείτονα χώρα στο ΝΑΤΟ, και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα έμειναν ανοιχτά. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τον κόσμο, το ότι συνειδητά τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία απέκρυβαν το νατοϊκό χαρακτήρα της συμφωνίας. Και το λέω αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το γνώριζε και προέβαλε την επίλυση των διμερών θεμάτων ως λόγω υπογραφής αυτής της συμφωνίας. Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία ψάρευε στα θολά νερά του εθνικισμού με όλες τις συνέπειες και ό,τι αυτό σήμαινε τότε και τα θυμόμαστε, για μικροπολιτικά ωφέλη. Να πάμε όμως στο και τώρα βέβαια, και να πάμε στο σήμερα, κυρία Εκτενά. Μία πρόταση μόνο. Θα πω ότι βέβαια, το τελευταίο, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον κύριο Μητσοτάκη για μη φιλονατοϊκό προσανατολισμό. Το έχει αποδείξει και στη στάση που κράτησε η κυβέρνηση αυτή στο θέμα του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης και γενικά στο πώς... Πάντως, σε πρόσφατη ανάρτηση του τώρα το πρωί, ο κύριος Μητσοτάκης καταδικάζει όλη αυτή την ιστορία, τη στάση της κυρίας Ηλιάνοφσκα, κάνει λόγο για προκλητική και παράνομη στάση της νέας πρόεδρου της Βόρειας Μακεδονίας, τονίζοντας πως δεν θα ανοιχθούμε κανένα παρόμοιο λύσθημα. Πώς την κρίνετε αυτή την ανάρτηση? Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει τίποτε άλλο μετά από τη στάση που έχει τηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Πριν την υπογραφή, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε βγει ενάντια στη συμφωνία. Επιμένω, αποκρύβοντας το ανατοϊκό της χαρακτήρα, ψαρεύοντας στα θολά νερά του εθνικισμού. Και βέβαια τώρα, σαν κυβέρνηση, όταν ήρθε στην κυβέρνηση, είπε το κράτος έχει συνέχεια, οφείλουμε να την τηρήσουμε. Άρα τώρα που μονομερώς πρακτικά η πρόεδρος την καταπάτησε, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο προς σχολιασμό. Mm-hmm. Απλά δείχνει, ξαναλέω, ότι δεν λύθηκε τίποτα. Αυτή η συμφωνία έγινε μόνο και μόνο για να μπει στο ΝΑΤΟ η Βόρεια Μακεδονία. Άρα θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα της χώρας σε όσον αφορά τα εθνικά μας θέματα, είμαστε σε δεινή θέση αυτή τη στιγμή? Γιατί υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, έχουμε και τη συνάντηση σήμερα του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Δεν είναι κεραυνός εν εθρία βέβαια. Τα ελληνοτουρκικά είναι στην πρώτη γραμμή εδώ και καιρό, άσχετα και ειδικά μετά το Βίλνιους φάνηκε ότι δρομολογήθηκαν εξελίξεις. Και φαίνεται τώρα ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο παρά να πάνε στο επόμενο βήμα που είναι να συζητήσουν επί της ουσίας που είναι στην διαχείριση του Αιγαίου και με ό,τι αυτό σημαίνει για τα δικαιώματα της χώρας μας. Περιμένετε κάτι να βγει από τη σημερινή συνάντηση? Να είναι θετικό το κλίμα του Τσουτάγκη? Ξέρετε, το θέμα είναι ποιοι συζητάνε. Στο τραπέζι των συζητήσεων δεν κάθονται οι δύο λαοί, ο τουρκικός και ο ελληνικός λαός. Κάθονται οι εκπρόσωποι αστικών κυβερνήσεων, των αστικών τάξεων των δύο χωρών. Γιατί το λέω αυτό? Εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και ο ένας και ο άλλος. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθεί ο κόσμος είναι αν αυτά τα συμφέροντα είναι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και του τουρκικού λαού. Αυτό που θέλουν να ζουν ειρηνικά και να προκόβουν μοιραζόμενοι ένα κοινό γεωγραφικό χώρο. Με τα δικαιώματα που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Δεν έχουν γίνει όμως κάποια βήματα ως προς την. Τώρα βιώνουμε μία περίοδο αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Αναγνωρίζετε ότι με την εξωτερική πολιτική, έτσι όπως την έχει ασκήσει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα ως προς την αποκλιμάκωση της έντασης τουλάχιστον?
η αποκλιμάκωση της έντασης είναι φαινομενική. Mm-hmm. Στο παρασκήνιο, και αυτό φαίνεται κάθε τόσο, σοβούν εντάσεις, υπάρχουν κινήσεις. Αυτό που κρίνεται στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή είναι, πέρα από τα συμφέροντα των αστικών τάξεων των δύο χωρών, κρίνεται και αυτό που θέλει το ΝΑΤΟ, επιμένω, είναι μεγάλο, είναι παίκτης σοβαρός, είναι το κύριο, αν θέλετε, ο ελέφαντος στο δωμάτιο των ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξελίξεις στη Βαλκανική ή στο Αιγαίο χωρίς να βάζουμε στο κάδρο ή να έχουμε υπόψη μας τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή θέλει μια ήρεμη κατάσταση στο Αιγαίο. Θέλει μια ήρεμη λίμνη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει εν μέσω εντάσεων. Βέβαια, ακριβώς γιατί υπάρχουν συμφέροντα ένθεν κακήθεν, που έχουν να κάνουν με τους γεωπολιτικούς στόχους της κάθε χώρας, της αστικής τάξης κάθε χώρας, των συμφερόντων που εκπροσωπεί κάθε χώρα. Αυτά τα πράγματα προφανώς έρχονται στο προσκήνιο και δημιουργούν. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι, ή να παραγνωρίσουμε ότι αυτή η συνάντηση σήμερα και αυτές οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν με το Βίλνιους είναι στη σκιά του μεγάλου ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, στο έδαφος της Ουκρανίας, ο πραγματικά εκεί συγκρούεται το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία και την επιρροή της Κίνας από πίσω. Και βέβαια δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και τη σφαγή των Παλαιστινίων στο Ισραήλ, που εκεί επίσης και η χώρα μας είναι εμπλεγμένη και το ΝΑΤΟ έχει πάρει σαφή θέση. Η χώρα μας τώρα είναι σε θέση άμυνας, πιστεύετε, στα εθνικά θέματα, γιατί δημιουργείται ένα τόξο Τουρκία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, που έχουμε ζητήματα μαζί τους. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Το αν είναι δεινή η θέση, ξαναλέω, πρέπει να το δούμε από ποια σκοπιά. Mm-hmm. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα όλοι. Θέλω να πω, τα συμφέροντα, για παράδειγμα, ενεργειακών κολοσσών στη χώρα δεν συμπίπτουν με τα συμφέροντα τα δικά σας ή τα δικά μου, το καθενός από εμάς. Άρα το τι σημαίνει σε δεινή θέση πρέπει να το εξετάσουμε και από η συνάντηση αυτή πρέπει να γίνει σήμερα. Έχει νόημα, πιστεύετε? Έπρεπε να έχει αναβληθεί, έπρεπε να είχαν μπει άλλα θέματα στην ατζέντα ή να είχαν... Νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν είναι τόσο κρίσιμο. Από ποια είναι. Μπορεί να μην είναι ο πολιτικός χρόνος σωστός για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό είναι πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Από τη στιγμή που στο Βίλνιους πέρυσι συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν κάποια πράγματα, αργά ή γρήγορα θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Τώρα, αν θα γινόταν αυτή η συνάντηση έτσι όπως γίνεται σήμερα ή αλλιώς εδώ ή στην Κωνσταντινούπολη, αυτό έχει να κάνει και με συγκυρίες, mm-hmm. τις οποίες δεν γνωρίζω κιόλας. Με την επίσκεψη του Έντι Ράμα, ναι. Πιστεύετε ότι έκανε κάποια ζημιά με αυτά που είπε? Ο Έντι Ράμα κοιτάει και αυτός τα συμφέροντα της δικής του αστικής τάξης. Θέλει να προωθήσει και αυτός τα νατοϊκά συμφέροντα στην περιοχή. Ανταγωνίζεται με τους εδώ για αυτό το θέμα. Προφανώς θέλει να δείξει ότι είναι παίκτης και μετράει και ότι μπορεί να έχει ρόλο στα τεκτενόμενα. Αυτή τη στιγμή τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια πυρητίδα αποθήκη. Είναι πολλές οι εξελίξεις, όχι μόνο στην Αλβανία, όχι μόνο στη Βόρεια Μακεδονία. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τη Βοσνία, τη Ζεγκοβίνη, όπου και εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα, ή το Κόσοβο. Αυτό που έγινε, για παράδειγμα, με το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι εξαιρετικά σοβαρό και εξαιρετικά απαράδεκτο το ότι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση προώθησε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Όταν έχουμε δηλαδή ζητήματα όπως είναι το κυπριακό, το να προωθείς κάτι τέτοιο και να ανοίγεις μια κουβέντα αναγνώριση ενός προτεκτοράτου στην καρδιά των Βαλκανίων είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη και προβληματική το κίνηση. Το timing αυτής της επίσκεψης πιστεύετε ότι ήταν τυχαίο, έχει να κάνει με την υποψηφιότητα Μπελέρη, μια υποψηφιότητα που φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις να προηγείται? Ενδεχομένως, ξαναλέω, ο κύριος Ράμα έχει τους δικούς του σχεδιασμούς, τη δικιά του ατζέντα, και στο εσωτερικό, προς το εσωτερικό της χώρας του, αλλά και προς τους νατοϊκούς συμμάχους. Ενδεχομένως έκρινε ότι χάνει πόντους απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση μετά την κίνηση της ελληνική κυβέρνηση να εκθέσει τον κύριο Μπελέρη στο ψηφοδελτιά της. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα των εκλογών. Είμαστε λιγότερο από μήνα. Πέρασα από τη Λευκάδα και είδα οργωμένη την... κάτω το πάρκο στην παραλία, λέω τι έγινε εδώ, λέει, έχει έρθει κτενάκι οργόνη. Είναι αλήθεια, συνδυάζεται το τερπνόμετρο του ωφελήμου και διακοπές και προεκλογικό αγώνα? Όχι, δεν είχα πάει. Είχα πάει στην πατρίδα μου για ξεκούραση.
και χάρηκα που ήταν έτσι και μόνο γι' αυτό. Βέβαια, εντάξει, όπου και να όπου είμαστε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις υπόλοιπες ιδιότητες μας. Αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά όχι, δεν έκανα προεκλογική καμπάνια πραγματικά, έτσι όπως την κάνουμε εμείς. Τώρα, πώς νιώθετε εσείς στο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στον δρόμο προς τις εκλογές, γιατί βλέπουμε έχουν ανάψει τα αίματα. Εντάξει, τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Στο φούλι μηχανές, προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Για μας αυτό που έχει μεγάλη σημασία και είναι κρίσιμο είναι ο κόσμος να πάει στην κάλπη, γιατί αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη ζωή μας. Οι μεγάλες αποφάσεις και το 80% καταρχάς των νομοσχεδίων που έρχονται, ξέρετε ότι είναι ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών. Οι κύριες αποφάσεις παίρνονται στις Βρυξέλλες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να πάει ο κόσμος στις κάλπες και να ψηφίσει με βάση την εμπειρία του, την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, να τιμωρήσει αυτούς που τον έφεραν μέχρι εδώ και να ρίξει, να ψηφίσει ΚΚΕ, γιατί είναι η μόνη δύναμη που είναι συνεπής και χρόνια τώρα του λέει την αλήθεια, αποκαλύπτει το τι γίνεται στις Βρυξέλλες και οργανώνει τον αγώνα προκειμένου να περιορίζονται οι απώλειες και να περνάμε σε καλύτερες θέσεις. Μπορείτε να είστε το τρίτο κόμμα, πιστεύετε? Ναι, όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Η αλήθεια είναι ότι Sky's the limit. Με το ΚΚΕ ξέρεις τι παίρνεις. Όποιος συμφωνεί μαζί του ή διαφωνεί, ναι, είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι να ξέρει ο κόσμος ακριβώς τι λένε. Άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα μηνύματα που πήρατε εσείς τώρα από τον κόσμο, γιατί ήρθατε σε επαφή και στην Λευκάδα, που ήσταν και γενικότερα, τι σας λένε? Σας κάνουν αισιόδοξα για την επιθέση που επιτύχει? Ναι, είμαστε αισιόδοξοι. Φαίνεται ότι όλο και περισσότερος κόσμος ακούει αυτό που λέμε. Καταλαβαίνει ότι μιλάμε για την ουσία των προβλημάτων του και για το σήμερα. Καταλαβαίνει ότι μπορεί να κουμπίσει πάνω μας, ότι μπορούμε να είμαστε το στήριγμα που ψάχνει για μια καλύτερη μέρα αύριο, για να περάσει ο καθένας και καθεμιά από εμάς σε καλύτερη θέση και να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα και να αγωνιστεί για αυτή. Γιατί αυτό που λέμε εμείς στον κόσμο είναι ελάτε μαζί να αγωνιστούμε, δεν μπορούμε να αποσπάσουμε τίποτα χωρίς αγώνα. Γιατί ξέρετε, το ΚΚΕ γνωρίζετε ότι έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία ένωση καπιταλιστών, μεγάλων συμφερόντων και όχι μία ένωση λαών. Ωστόσο, οι χώρες που την απαρτίζουν, η πλειοψηφία τους είναι λαοί. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε σε αυτούς και λέμε ότι έχει μεγάλη σημασία την επόμενη μέρα το ΚΚΕ να είναι πολύ δυνατό και μέσα εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, που γίνονται οι σχεδιασμοί στο Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή, όπως το ζητάμε και εδώ στη Βουλή, αλλά και έξω, εκεί πραγματικά κερδίζεται η ζωή και δίνονται οι αγώνες. Και νομίζω ότι αυτό μέρα με τη μέρα γίνεται πιο κατανοητό. Και επειδή μιλάω για κινητοποιήσεις, να θυμίσω για παράδειγμα το... Γνωρίζετε όλοι το έγκλημα που γίνεται στη Λάρκο αυτό τον καιρό. Που κλείνουν αυτή την τεράστια βιομηχανία. Το έχει πάρει προσωπικά ο κ. Κουτσούμπας το θέμα της Λάρκο. Μα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ερημώνει μια περιοχή εκεί πέρα. Απαξιώθηκε μια τεράστια περιουσία του ελληνικού λαού. Το εργοστάσιο αυτό που πραγματικά είναι κέρια σημασία. Σήμερα που μιλάμε για ενεργειακή μετάβαση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων εκεί πέρα και η τεχνογνωσία που υπάρχει στη Λάρκο. Και πέρα από αυτό ερημώνει μια ολόκληρη περιοχή. Χωριά έχουν χτιστεί γύρω από τη Λάρκο. Δεν είναι μόνο ότι θα χάσουν κάποιοι άνθρωποι τη δουλειά τους και τους δίνουν κάτι ψίχουλα τώρα μέσω ΟΑΕΔ για upskilling και reskilling, τα οποία είναι πραγματικά κοροϊδία στα μούτρα τους. Είναι ότι όλη η περιοχή θα ερημώσει. Πρέπει να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν έχουν μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουν σταματήσει, δεν έχουν υποστείλει την σημαία του αγώνα ούτε μια στιγμή και πραγματικά καταφέρνουν με το πολύ σκληρό αγώνα τους κάθε μέρα κάτι να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στη διαπραγμάτευσή τους απέναντι σε μια άτεκτη κυβέρνηση και που βέβαια πίσω της είναι οι ευρωπαϊκές οδηγίες άλλη μια φορά και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοια θέματα, γιατί για παράδειγμα έβαλε πρόστιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη της Λάρκο όλα αυτά τα χρόνια, ουσιαστικά στραγγαλίζοντας τους εργαζόμενους εκεί πέρα. Άρα, όποια πέτρα και να σηκώσουμε από πίσω είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές και ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει απέναντι, στεκόμενος απέναντι σε αυτή, με κριτική στάση. Και κάτι ακόμα. Έτσι θα ξεπαγώσει η τσιμινιέρα. Ναι.
Μόνο έτσι. Κοιτάξτε, τους έταζαν τόσα χρόνια επενδυτές. Πέρασαν τα χρόνια και αυτή τη στιγμή θέλουν να την πουλήσουν για σκραπ. Δεν είναι μόνο η κοροϊδία, είναι η παραδοχή, αν θέλετε, ότι επενδύσεις σημαίνει ανεργία. Αυτό το μάθημα έμαθαν οι εργάτες στη Λάρκο. Επενδύσεις ίσον ανεργία. Άρα λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να καπνίσει πάλι η τσιμινιέρα είναι με τον αγώνα των εργαζομένων που ξέρουν να την ανάβουν. Και να πω και κάτι ακόμα, μια και είμαστε σε τέτοια θέματα αγωνιστικού ενδιαφέροντος, απόψε στα Προπύλαια υπάρχει διαμαρτυρία ολονύκτια των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας για διαμαρτυρία για τη σφαγή των Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ και καλούμε όλο τον κόσμο να πάει εκεί και να συμπαρασταθεί στους φοιτητές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Μάλιστα. Και ιδιαίτερο βάρος βλέπω ότι ρίξατε και στον απόδημο ελληνισμό. Είχαμε τον κύριο Κουτσούμπα που πήγε σε Αμερική, Καναδά. Ναι, είναι γνωστές οι σχέσεις μας με τους μετανάστες και τους απόδημους. Οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν για ένα καλύτερο αύριο. Είναι εργαζόμενοι που μοιράζονται τις αγωνίες που μοιραζόμαστε και οι υπόλοιποι. Είναι μακριά από τη χώρα, έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε σταθεί δίπλα τους με αφορμή τα σχολεία. Ξέρετε, στη Γερμανία υπάρχει ένα θέμα με τα σχολεία. Τόσοι μετανάστες έχουν τα παιδιά τους. Είχαμε ελληνικά σχολεία, κλείνουν, είναι υποστελεχωμένα. Προβλήματα που έχουμε και εδώ πέρα, απλά εκεί είναι πιο οξυμένα. Το ίδιο με την ομογένεια στην Αμερική. Ένα σχολείο στο Μόναχο, το ακούω χρόνια αυτό το πρόβλημα. Ναι, ναι. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως. Όταν είναι τόσες οικογένειες έξω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν κάπου να στείλουν τα παιδιά τους για να κρατήσουν επαφή με τη γλώσσα τους, με τον πολιτισμό τους. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν έφυγαν όλοι για να μην ξαναγυρίσουν. Και πραγματικά με πόνο σκέφτονται και μιλούν για την Ελλάδα. Εμείς το εισπράττουμε αυτό και θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε και δίπλα τους και αυτοί να είναι δίπλα μας και να είναι συμμέτοχοι στα προβλήματα και στους προβληματισμούς μας για το μέλλον τους. Και επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχετε και άλλες υποχρεώσεις, να κλείσουμε με το αν πιστεύετε ότι επιστρέφει, όπως λέτε, διάβασε ανακοίνωση και γιατί το λέτε αυτό, η πολιτική για τα ματωμένα πλεονάσματα, όπως το χαρακτηρίζει το ΚΚΕ. Το γιατί το λέμε είναι προφανές, γιατί επιστρέφει, γιατί αυτό ψήφισαν, αυτό αποφασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν αρκετούς μήνες, πριν ένα χρόνο, η επιστροφή στα ματωμένα πλεονάσματα, η έξοδος στην πανδημία μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, την πράσινη μετάβαση που τρέχουν παράλληλα, ήταν και επιστροφή στα σύμφωνα σταθερότητα στα ματωμένα πλεονάσματα για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στη χώρα μας αυτό μεταφράστηκε σε ένα θηριώδες πλεόνασμα των 4 δις, που προέρχεται κυρίως από τους έμεσους φόρους, τη στιγμή που καλπάζει η ακρίβεια. Άρα, το ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και η δικιά μας, και ξέρετε, λέω οι κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι όλες συντηρητικές δεξιές όπως η δικιά μας εδώ πέρα της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο κάνει και η Μελώνη που είναι ακροδεξιά, το ίδιο κάνει και στην Ισπανία η Σοσιαλδημοκρατία, το ίδιο κάνουν και στη Γερμανία. Άρα είναι κοινή επίθεση, όπως λέμε, και τα ματωμένα πλεονάσματα έχουν στόχο την εξασφάλιση πόρων για επενδύσεις και για αμυντικές δαπάνες. Να θυμίσω κιόλας ότι με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρούνται οι δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς τη στιγμή που αυτή τη στιγμή έχουν εκτοξευθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα 270 δις τον περασμένο χρόνο, 240 τον προπροηγούμενο, φέτος θα ξεπεράσουν κατά πολύ και αυτά τα ποσά, ετοιμάζονται για πόλεμο, μυρίζει μπαρούτι παντού και την ίδια και προσπαθούν να εξασφαλίσουν χρήματα για να μην μπει η οικονομία σε ύφεση, άρα να έχουν χρήματα για επενδύσεις και για αμυντικούς και στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Και εμείς λέμε ότι απέναντι σε αυτό, αυτό συμπιέζει τις ανάγκες τις δικές μας. Γιατί για να βγουν αυτά τα πλεονάσματα σημαίνει ότι περιστέλλονται οι δαπάνες. Αυξάνονται οι φόροι, μειώνονται οι δαπάνες. Δαπάνες τι είναι? Οι ανάγκες μας για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, η καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν, ναι, τα ματωμένα, η πολιτική των πλεονασμάτων, που είναι η κεντρική ευρωπαϊκή στρατηγική, είναι εχθρική προς τον καθέναν από εμάς. Και με αυτό κατά νου πρέπει να σταθούμε και απέναντι στην κάλπη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κτενά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, γιατί έχετε αγώνα τώρα μέχρι τις ευρωεκλογές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.